Σήμερα θα σας δείξω πώς θα αλλάξουμε φορά στο άνοιγμα της πόρτας του ψυγείου. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο που έχω ετοιμάσει για σας. Είστε στο κανάλι Φτιάξ το μόνο σου απλά και εύκολα, στο οποίο θα δείτε κάθε είδους κατασκευής και επισκευής που μπορείτε να την κάνετε και μόνοι σας στο σπίτι. Κάνε και εσύ εγγραφή στο κανάλι και ένα like στο βίντεο που σε ενδιαφέρει. Μπορείς να πατήσεις το καμπανάκι για να σου έρχεται ειδοποίηση κάθε φορά που ανεβάζω ένα βίντεο, το οποίο ίσως να είναι αυτό που θα σε βοηθήσει και σένα σε αυτό που θες να επισκευάσεις ή να κατασκευάσεις. Να σας υπενθυμίσω επίσης ότι θα έχουμε πολλούς διαγωνισμούς giveaway με πλούσια δώρα όπως εργαλεία και άλλα χρήσιμα πράγματα, και πατώντας το καμπανάκι θα έχετε ενημέρωση κάθε φορά που έχουμε το διαγωνισμό μας. Πάμε όμως τώρα να δούμε το βίντεό μας. Βλέπετε εδώ πέρα πως είναι η κουζίνα, το ψυγείο ανοίγει από την αριστερή πλευρά, δεν βολεύει καθόλου. Πάμε να δούμε τώρα πως θα κάνουμε την αλλαγή φορά της πόρτας. Λοιπόν, βλέπετε ότι ανοίγει από την αριστερή πλευρά η πόρτα του ψυγείου, είναι τελείως ανάποδα. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να λύσουμε την πάνω πόρτα του καταψύχτη. Γενικά είτε είναι πάνω καταψύχτης είτε κάτω, θα λύσουμε πρώτα το επάνω μέρος της πόρτας. Ανοίγουμε την πόρτα, βλέπουμε τις βίδες και λύνουμε για να αφαιρέσουμε την επάνω πόρτα πρώτα. Βγάζουμε σιγά σιγά και προσεκτικά, μην τραυματίσουμε την πόρτα ή το πίσω μέρος του ψυγείου. Τώρα σε αυτό το ψυγείο πρέπει να φύγει το κλειψάκι από πάνω που κρατάει την πόρτα. Βλέπετε εδώ ο Μέντεσες. Βγαίνει αυτός, βγάζουμε την πόρτα τελείως, βγάζουμε και το κομμάτι που στηρίζεται το κλίψ του Μεντεσέ επάνω. Λύνουμε και αυτό το κομμάτι να φύγει. Και πάμε από την απέναντι πλευρά τώρα που θα μπει ο Μεντεσές, να βγάλουμε το κάλυμα το πλαστικό και να το φέρουμε από εδώ που ήταν ήδη ο παλιός Μεντεσές. Με ένα κατσαβιδάκι προσεκτικά, μην το τραυματίσουμε ή το σπάσουμε. Ούτε να σημαδέψουμε το ψυγείο, ούτε το κάλυμα αυτό. Τώρα πρέπει να λύσουμε τον πύρο που έχει εδώ πέρα με τεσσές και να το γυρίσουμε από την άλλη πλευρά για να μπορέσει να κάνει στην άλλη μεριά της πόρτας. Πάμε να βιδώσουμε πάνω το κομμάτι που μπαίνει στο ψυγείο. Και το κομμάτι με τον πύρο δεν θα το βάλουμε ακόμα, γιατί πρέπει να ξεκινήσουμε από κάτω προς τα πάνω στη συνέχεια να συναρμολογούμε τις πόρτες. Και τελευταίο θα μπει αυτό εδώ πέρα το κομμάτι για να κρατάει την πόρτα. Βάζουμε και τις δύο βίδες όπως βλέπετε. Πάμε τώρα να λύσουμε και το κάτω μέρος της πόρτας και την κάτω πόρτα. Βγάζουμε και εδώ προσεκτικά τις δύο βίδες που κρατάνε το μεντεσέ της πόρτας του ψυγείου. Προσεκτικά, δεν χρειάζεται βιασύνη, μην σας φύγει το κατσαβίδι και τραυματίσετε, γιατί σημαδεύεται εύκολα το ψυγείο, φεύγει το χρώμα εύκολα άμα το γρατζουνίζετε. Βγάζουμε την πόρτα. Παίρνουμε τώρα τις τάπες που έχει απέναντι, τις βγάζουμε με ένα ξηραφάκι. Μην βάλετε κάποιο κατσαβίδι εδώ πέρα, γιατί θα τις τραυματίσετε και θα φαίνεται το σημάδι. Τις παίρνουμε από εκεί και τις βάζουμε στο σημείο που ήταν πριν ο Μεντεσές. Τώρα στο κάτω μέρος του ψυγείου αφαιρούμε το ποδαράκι στήριξης που έχει, για να μπορέσουμε να βγάλουμε τις βίδες, γιατί μας εμποδίζει. Λύνουμε τις βίδες να βγάλουμε και τον κάτω μεντεσέ που κρατάει την πόρτα. Βγάζουμε τις δύο βίδες για να μπορέσουμε να μεταφέρουμε το μεντεσέ να τον πάμε από την άλλη πλευρά. Τώρα βγάζουμε το ποδαράκι από την άλλη και τις δύο βίδες που κρατάνε τη λαμαρίνα στο κάτω μέρος του ψυγείου, για να τα μεταφέρουμε στην πλευρά που ήταν πριν ο Μεντεσές. Πάμε να τα βιδώσουμε πάνω. Πρώτα βάζουμε τις βίδες, γιατί αν βάλουμε το ποδαράκι δεν θα μπορούμε, θα μας εμποδίζει, δεν θα μπορούμε να βιδώσουμε τη βίδα. Βάζουμε και την άλλη. Βιδώνουμε καλά εδώ πέρα. Πάμε να βάλουμε και το ποδαράκι.
βιδώνουμε όσο χρειάζεται για να μπορέσουμε να το ρυθμίσουμε μετά. Πάμε τώρα από την άλλη την πλευρά για να βάλουμε το μεντεσέ πάνω. Πιάνουμε τις δύο βίδες, πρώτα σφίγγουμε τις βίδες όπως και από την άλλη πλευρά και μετά θα βάλουμε το ποδαράκι γιατί μας εμποδίζει να το βάλουμε πριν, δεν θα μπορέσουμε να βιδώσουμε τις βίδες. Σφίγγουμε καλά τις βίδες εδώ πέρα. Και τώρα παίρνω τον πύρο και τον βάζω από την έξω πλευρά, όπως βλέπετε έχει δύο σημεία, το βάζω στην έξω πλευρά για να μπορέσει να ανοιγοκλίνει η πόρτα. Και η πόρτα έχει στο κάτω μέρος αυτό εδώ το σιδεράκι που βλέπετε μαζί με το πλαστικό τη ροδέλα, το κυλινδρικό που έχει για να μπορέσει να μπαίνει ακριβώς στον πύρο και να μην έχει τζόγο δεξιά-αριστερά. Βιδώνουμε τη βίδα από την άλλη την πλευρά. Στο σημείο που θα μπει η βίδα μας έχει ένα σημαδάκι, φαίνεται αυτό, είναι ενδεικτικό εκεί πέρα και πρέπει εκεί επάνω να βιδώσουμε τη βίδα. Σφίγγουμε καλά, δεν έχει τρύπα, γίνεται τώρα με το σφίξιμο της βίδας αυτό. Πάμε να βάλουμε την πόρτα επάνω στο μεντεσέ. Βάζουμε και εδώ το κυλινδρικό, το πλαστικό που είναι σαν ροδέλα για να κρατάει τα μπόσικα στον πύρο. Και πάμε να βιδώσουμε και τις δύο βίδες που θέλει εδώ πέρα για να κρατήσει την πόρτα. Έτοιμη είναι η κάτω πόρτα ήδη. Βγάζουμε τώρα το πλαστικό κυλινδράκι και από εδώ το πάμε από την άλλη πλευρά. Βάζουμε το πλαστικό το κάλυμα. Μεταφέρουμε και εδώ το κάτω μέρος το σιδερένιο αυτό μαζί με το πλαστικό κυλινδράκι που κρατάει τα μπόσικα. Το πάμε από την άλλη πλευρά. Όπως είπαμε και πριν, και εδώ πέρα έχει το σημαδάκι που πρέπει να βιδωθεί αυτή η βίδα. Πάμε να βάλουμε και αυτή την πόρτα επάνω στο του καταψύχτη επάνω στο μεντεσέ. Θα βιδώσουμε τώρα και το επάνω μέρος εδώ πέρα του μεντεσέ. Λοιπόν, βάζω προσεκτικά να μπει στις εγκοπές που έχει. Παίρνω και τη βίδα τώρα. Βιδώνω και αυτό το κομμάτι. Προσεκτικά και σφίγγουμε καλά. Πάμε να βάλουμε και το καπάκι στο πάνω μέρος να μην φαίνεται άσχημο. Έτοιμο και αυτό. Όπως βλέπετε το ψυγείο είναι έτοιμο. Αυτό πρέπει να προσέξουμε τώρα, το επάνω μέρος του ψυγείου πρέπει να γέρνει λίγο προς τα πίσω για να μπορέσει και η πόρτα με το βάρος της να κλείνει αυτόματα. Έτοιμο το ψυγείο, όπως βλέπετε τώρα είναι full βολικό και εξυπηρετικό. Αυτά για σε αυτό το βίντεο, θα σας περιμένω στο επόμενο δημιουργικό που ίσως και για εσάς φανεί χρήσιμο σε κάτι. Τα λέμε την επόμενη φορά.